Άκουσα από το πρωί αρκετούς συναδέλφους να μου κάνουν την τιμή και να αναφέρονται στο όνομά μου. Αλλά εκείνο που με πικραίνει, παρακαλώ. Εκείνο που με πικραίνει σαν άνθρωπο είναι ότι επιχείρησαν, δεν ξέρω αν το κάνανε σκεμμένος, να μπλέξουν το όνομά μου με την υπόθεση του Νοβάρτης. Εναντίον μου έχει κατατεθεί μια μηνυτήρια αναφορά από τρεις συναδέλφους τον Μάρτιο του 2017 για ένα γεγονός που υποτίθεται ότι δεν έγινε τον Αύγουστο, το καλοκαίρι του 2015. Θα εξηγήσω τι έγινε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ανέλαβα υπουργός σε μια πράγματι ταραγμένη περίοδο. Αποκορύφωμα της οποίας ήταν η σύγκρουση της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρώπη, τα capital controls, το δημοψήφισμα, μια δύσκολη περίοδος. Πρώτο μας λοιπόν μέλημα, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν αφήσαμε τη χώρα χωρίς φάρμακα και χωρίς υγειονομικό υλικό. Αυτό δεν έγινε με τα φυσικά. Έγινε με μεγάλη προσπάθεια, με κινητοποίηση της οικονομικής αστυνομίας, διότι όλα τα συμφέροντα στο συγκεκριμένο χώρο ήθελαν να επαναλάβουν αυτό που έκαναν και άλλες περιόδους, να δημιουργήσουν τεχνητή έλλειψη. Και σε εκείνες τις περιόδους που το έκαναν, ο υποφαινόμενος είχε το θάρρος να τους στείλει στον εισαγγελέα. Να τους πάω κατηγορούμενος στον εισαγγελέα, στον κύριο Ντογιάκο, με μηνυτήρια αναφορά. Τι δεν έκανα, δεν καταθέσαμε, λέει, και δεν εκδώσαμε, δεν δημοσιεύσαμε την απόφαση τιμολόγησης. Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω στη Βουλή πρώτον τα προαπαιτούμενα του Τρίτου Μνημονίου, όπου στα προαπαιτούμενα λέει ότι πρέπει να αλλάξει η αρχιτεκτονική της τιμολόγησης, και γι' αυτό στο άρθρο 2 παράγραφος 6 προβλέπεται στο νόμο που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου, προβλέπεται ακριβώς αυτή η διαδικασία. Στις 27 Αυγούστου εστάλει από το Υπουργείο Υγείας στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, υπάρχει ΚΑΔ 7890, προκειμένου να δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση, την οποία κρατάω στα χέρια μου, τιμολόγησης. Το βράδυ παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Και στις 7 του μήνα γύρισε η απόφαση αυτή πίσω στο Υπουργείο. Την 1η Σεπτεμβρίου η αρμόδια υπηρεσία, και θα συμφωνήσω με προηγούμενους ομιλητές, επιτέλους όταν λέμε κάποια πράγματα να ξέρουμε τι λέμε, δεν την κάνει ο Υπουργός την τιμολόγηση. Υπάρχουν θεσμικά όργανα που κάνουν την τιμολόγηση. Λοιπόν, την 1η Σεπτεμβρίου, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου με την οποία ο διευθυντής της Διεύθυνσης Φαρμάκων, ο κύριος Παπάς, ενημερώνει τον Υπουργό, τον υπηρεσιακό, ότι η τιμολόγηση δεν δημοσιεύθηκε και γύρισε πίσω. Και στις 11 και γύρισε η απόφαση πίσω. Την ίδια απόφαση προωθεί ο Υπουργός ατόφια, ο επόμενος, ο κύριος Δημόπουλος, και δημοσιεύεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν αυτό που δεν έκανα. Τώρα πώς κάποιοι, βλέποντας το τσουνάμι που έρχεται, θυμήθηκαν μετά από 1,5 χρόνο, κάνοντας μια πραγματικά αποσπασματική πολιτική κίνηση για να εμπλέξουν ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστό τη σπάση και στην Ελλάδα ποια ήταν η σχέση η δική μας
με όλους αυτούς τους κύκλους των πολυεθνικών εταιριών. Ρωτήστε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, τον κύριο Καπελέρη, ποιος τον επισκέφθηκε και του κατέθεσε έγγραφα για την φοροαποφυγή και όλα τα παιχνίδια των πολυεθνικών. Τον κύριο Διώτη, την κυρία Σαββαΐδου, τον κύριο Θεοχάρη, τον κύριο Βενιζέλο, ήμασταν φίλοι τότε. Έχω το email που του έστειλα για το τι έπρεπε να γίνει για το θέμα του φαρμάκου. Τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Τσακαλώτο, σε όλους. Και σε διαπασόν μιλώ και μιλάμε για το παιχνίδι της φοροαποφυγής και το παιχνίδι της μεγάλης αρπαγής και της μεγάλης και του μεγάλου πάρτι. Πιστεύω και ο παλιός μου σύντροφος ο κύριος Λοβέρνος τα θυμάται, πιστεύω τα θυμάται πιο καλά ο κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος, όταν τα λέγαμε αυτά και λέγαμε στείλτε κάποιους στον εισαγγελέα και μας λέγατε ναι και στο τέλος δεν πήγε κανείς στον εισαγγελέα. Τώρα τι έκανα εγώ για το φάρμακο, δεν θα πω για την περίοδο. Κύριε Πρόεδρε, επί 20 χρόνια... Παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, Υπουργέ. Ευχαριστώ. Άκουσα τόσα δύο λεπτά. Ναι, όχι, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Στις 19 Μαΐου εκδίδουμε υπουργική απόφαση με την οποία το χοντρεμπορικό κέρδος που παρακρατούσαν οι πολυεθνικές όταν πουλούσαν στα φαρμακεία, επί 20 χρόνια το παρακρατούσαν. Αν το υπολογίσει κανείς, από 6 έως 10 εκατομμύρια το χρόνο είναι περίπου 150 με 200 εκατομμύρια. Τώρα είναι πόρος του ΕΟΠΗ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πόρος του ΕΟΠΗ. Στις 4 Ιουνίου, κύριε Πρόεδρε, και καταθέτω και αυτές τις αποφάσεις στα πρακτικά, εκδίδομαι δύο αποφάσεις, με τις οποίες τι κάνουμε, καθυλώνουμε τη συμμετοχή των πολιτών εκεί που τη βρήκαμε. Τι είχε γίνει τα προηγούμενα 3 χρόνια? Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, κλείστε. Τελειώνω κύριε Υπουργέ. Από το 10 είχαμε μια συνεχή ροή αύξησης της συμμετοχής των πολιτών. Και φτάσαμε στο 14, όπου υπολογίζεται ότι έχει αγγίξει το 30%. Εμείς λοιπόν από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία αύξηση συμμετοχής των πολιτών. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει? Έχασαν οι βιομηχανίες από αυτό που κάναμε εμείς. Έχασαν, διότι από τα 2 δισεκατομμύρια και πάνω υπάρχει βεβαίως το clawback, πολύ σωστά, και πολύ σωστά έγινε. Αλλά όσο αυξάνεται η συμμετοχή των πολιτών, μειώνεται η επιβάρυνση των πολυεθνικών. Αυτή είναι η διαφορά σε αυτό το σημείο. Αυτές ήταν λοιπόν ορισμένες σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, και κατανοώ τη στιγμή που ήθελα να καταθέσω και να επιβεβαιώσω, γιατί στη ζωή μας υπάρχει και η συνείδηση, ότι το 2014 ο άνθρωπος που μου είχε δώσει τις πληροφορίες και κάναμε όλη εκείνη την επίθεση κατά της Νοβάρτης ήταν ο κύριος Σαλμάς, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να το πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Κουτσούμπας, ο της ομάδας του ΚΚΕ. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Λεβέντη, σας παρακαλώ, μην ζητάτε το λόγο. Η συνεδρία θα πάει μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί. Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ και θα είμαστε πολύ καλά. Ο κύριος Κουτσούμπας έχει το λόγο, παρακαλώ. Δεν υπάρχουν. Τα τελευταία χρόνια... Εσείς θα μιλήσετε κάποια ώρα μέχρι τις 2. Όπως και όλοι οι άλλοι. Δεν υπάρχουν εδώ. Η δημοκρατικότητα, σας παρακαλώ πολύ, κρίνεται από καθέναν και από τις στάσεις του. Παρακαλώ κύριε Κουτσούμπα, έχετε το λόγο. Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι εντείνονται οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις πολύ μεγάλων μονοπωλιακών συμφερόντων. Στο χώρο έχουν μπει...